Μέσα σε αυτή τη βουή που έχουμε τώρα, με το ενδεχόμενο να καταρρεύσουμε οικονομικά, μερικοί λένε ότι καταρρεύσαμε, αυτό μας έλειπε? Να κάνουμε ένα νομοσχέδιο και να καλύψουμε 250, 500, δεν ξέρω, χιλιάδες μετανάστες νομίμους, νόμιμοι ελεύθεροι, θες και σωστά, νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Απελπίστηκα. Όχι για το χρώμα, αλλά πάντως ήταν ένα δείγμα ότι μαύρισε ο τόπος και ότι μας έπνιξαν οι άνθρωποι που ζητούσαν επαιτία. Δεν χωράμε άλλους, πρέπει να το καταλάβετε. Παρακαλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, δεν κατετέθη, αλλά είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, να το πάρουν πίσω, να το ξαναδούν, να το ξαναμελετήσουν, να δουν τι κάνει η Γαλλία, τι έκανε ο Σαρκοζή, τι κάνουν τώρα στην Αγγλία, τι κάνουν οι Ιταλοί και τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς χωρίς απανθρωπία. Μέσα σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, εισαγάγουμε 2,5 εκατομμύρια Μουσουλμάνων για να καταστρέψουμε και να υπηρετήσουμε τα σχέδια της Τουρκίας για τον μελλοντικό εκτουρκισμό της Ελλάδος και για να φτάσουμε κάποτε να έχουμε και παράρτημα της Αλ-Κάιντα μέσα στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει, σας το λέω, και μακάρι να διαψευστώ.